Μία ανάσα μακριά από δημοτικό σχολείο έσπηραν φόλες και το θάνατο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι αναζητούνται από την αστυνομία και τη θυροφυλακή. Το περιστατικό που καταγγέλθηκε στη Μεσαρά και προκάλεσε τη δηλητηρίαση δεκάδων ζώων έγινε αντιληπτό την Τετάρτη. Εκτυλίχθηκε μάλιστα δίπλα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Κάτοικοι της περιοχής βρήκαν νωρίς το πρωί αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα να ψυχοραγούν. Το είχαν βάλει σε νοπό κρέας από κοτόπουλο. Ένα καριέο, ναι. Άρα πρέπει να ήταν δραστική ουσία. Το συγκεκριμένο Lanate που κυκλοφορεί παράνομα, για να είναι τόσο ακαραίο. Τρία από τα σκυλιά που κατάφεραν να επιζήσουν γλίτωσαν χάρη στους αστυνομικούς του τμήματος Φεστού, που τα εντόπισαν και τα μετέφεραν εγκαίρως σε κτηνιατρίο. Εντοπίσαμε ότι ήταν πάρα πολλές φόλες σε μια γειτονιά του Τυμπακίου, οι οποίες και σε οικόστα σκυλιά και σε αδέσποτα προκαλέσαν το θάνατο. Με την ιατρική υπηρεσία έχουμε έρθει σε επαφή σήμερα και έχουν πάρει δειγματοληψία. Το πρωί της Πέμπτης έσπευσε στην περιοχή και η θυροφυλακή με το σκύλο ανιχνευτή Ντάικα και το χειριστή της Σπύρο Νηστικάκη. Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν δύο ακόμη δηλητηριασμένα κομμάτια ομού κοτόπουλου και ένα ακόμη νεκρό σκυλί. Σήμερα ναι, είχαν βρεθεί και άλλα σκυλιά δηλητηριασμένα, άλλα σωθήκαν, άλλα τα βρήκαν εξοπλισμένα. Δυστυχώς και εγώ βρήκα άλλο ένα σκυλί δηλητηριασμένο και δύο δολώματα ακόμη που δεν τα είχαν φάει. Όπως όλα δείχνουν, οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλες ποσότητες του γνωστού και απαγορευμένου φυτοφαρμάκου, το οποίο προκάλεσε σχεδόν ακαριαίο θάνατο στα άτυχα ζώα. 7 κουφάρια δέσποτων σκυλιών είχαν περισλέξει νωρίτερα εθελοντές φυλόζωοι, ενώ δεκάδες άλλα ιδίως γάτες αγνοούνται. Στις έρευνες για την υπόθεση μετέχουν και εκπρόσωποι του Δήμου Φεστού, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να μην κρύβει την οργή του για το θανάσιμο κίνδυνο που απείλησε ακόμη και τα μικρά παιδιά που φοιτούν στο γειτονικό σχολείο. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Αυτός που το έκανε, δεν ξέρουμε ποια λογική, που λογική δεν υπάρχει, θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο. Από τη στιγμή που έκανα τέτοια ενέργεια.